Είναι σημαντικό να βρίσκομαι ξανά μαζί σας τον Άπλιο. Μία πόλη που έχει σημαντική παράδοση στα κινήματα πολιτών. Η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και μια πόλη όπου τα τελευταία χρόνια ευρέθηκε στο στόχαστρο μεγάλων συμφέροντων. Να θυμηθώ ότι εδώ στον Άπλιο είχαμε οργανώσει και ένα πολύ πετυχημένο κοινωνικό φόρουμ και η συμμετοχή των ενεργών πολιτών του Ναυπλίου και των κινημάτων των κοινωνικών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών με την ευρύτερη έννοια από τότε, από τα χρόνια που βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε σε κανένα στο μυαλό δεν ήταν ότι μπορεί να διεκδικήσει την δυνατότητα να φέρει στο προσκήνιο το λαό μας και την κοινωνία των πολιτών και τα κινήματα με όρους διακυβέρνησης και άσκηση εξουσίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε εδώ στο Ναύπλιο ένα σημαντικό κίνημα μέσα από τα σπλάχνα της τοπικής κοινωνίας που αφορά την προστασία του δημόσιου πλούτου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό σε κάθε γωνιά της χώρας που έχουν δημιουργηθεί αυτές οι αντιστάσεις που μπορούν να δώσουν μια προοπτική ελπίδας, μια προοπτική ανατροπής, διότι πιστεύω βαθιά ότι η ανατροπή δεν θα έρθει αν όλοι παρακολουθούμε από τον καναπέ μας τις πολιτικές εξελίξεις και το αποτέλεσμα της προφορίας το βράδυ της 25 Γενάρη. Η διαδικασία της πραγματικής ανατροπής, άρα της μεγάλης σύγκρουσης με τα μεγάλα συμφέροντα, όχι μόνο τα διεθνή, αλλά και τα ντόπια. Διότι οι αιτίες της κρίσης, ακόμα και αν είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια ευνοϊκή, δίκαιη διαπραγμάτευση, ένα δίκαιο αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, οι αιτίες που μας οδήγησαν στο 2009 στην κρίση θα παραμένουν εδώ. Θα χρειαστούμε λοιπόν αυτά τα κινήματα, εσάς όλους, στην πρώτη γραμμή του αγώνα την επόμενη μέρα. Το θέμα του ΤΑΙΠΕΔ, της εκποίησης δηλαδή του δημόσιου πλούτου, της δημόσιας περιουσίας, είναι κομβικό ζήτημα που αφορά τους πραγματικούς στόχους της μνημονιακής περιπέτειας της πατρίδας μας. Με μοχλό πίεσης και εργαλείο πίεσης το δημόσιο χρέος και την οικονομική κρίση, τα τελευταία 5 χρόνια στην πατρίδα μας ακολουθείται μια πολιτική που έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η εσωτερική υποτίμηση αξιών, μισθών, η εσωτερική υποτίμηση της οικονομίας και ο δεύτερος στόχος είναι η εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Όταν ξεκίνησε αυτή η πολιτική το 2010, είχαμε επισημάνει ότι θα αποτύχει και στα δύο σκέλη. Σε μια οικονομία όπως η Ελλάδα με η ραχοκοκαλιά της σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι εξωστρεφείς, όχι εξαγωγικές, που πουλάνε στην εσωτερική αγορά, που παράγουν και πουλάνε στην εσωτερική αγορά, η λογική της εσωτερικής υποτίμησης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ακόμα και αν αυξηθούν λίγο οι εξαγωγές, αυτό δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το τεράστιο ηφαισιακό κόστος αυτής της πολιτικής, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε στην πορεία. Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης ήταν πράγματι καταστροφικός. Διαλύθηκε η παραγωγική βάση. Διαλύθηκε η μεσαία τάξη. Και σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα που βιώνει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Ο δεύτερος στόχος, και αυτός είπαμε ότι θα είναι απολύτως καταστροφικός και αναποτελεσματικός. Ακόμα και αν εκπλήρωναν τα σχέδιά τους να ξεπουλήσουν ό,τι υπάρχει από δημόσια περιουσία, δεν είναι πρόκειτο να αντιμετωπίσουν ένα δημόσιο χρέος τερατώδες και το οποίο με βάση αυτές τις πολιτικές ήταν με μαθηματική ακρίβεια δεδομένο ότι θα αυξάνονταν ραγδαία όλα αυτά τα χρόνια. Και πράγματι έτσι έγινε. Το δημόσιο χρέος όταν ξεκίνησε
Η κρίση το 2010 και το μνημόνιο ήταν στο 124% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος, σήμερα έχει φτάσει σχεδόν στο 180%. Παρά το γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σε εκποίησεις μεγάλου μέρους του δημόσιου πλούτου. Δηλαδή όχι μόνο μια τρύπα στο νερό, αλλά στην πραγματικότητα φανερώνεται από τα ίδια τα αποτελέσματα ότι ο βασικός του στόχος δεν ήταν ποτέ να προχωρήσει στις ιδιωτικοποιήσεις για να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ο βασικός του στόχος ήταν να προχωρήσουν στις ιδιωτικοποιήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά και να μετατρέψουν την Ελλάδα στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα δίχως δημόσια περιουσία. Να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια χώρα απικία χρέους, όπως εύστοχα έχουμε επισημάνει από τις αρχές της κρίσης από το 2010. Πρέπει να πω ότι στην ευρωπαϊκή εμπειρία και στην ευρωπαϊκή ιστορία δεν υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο εκποίησης μαζικής δημόσιας περιουσίας σαν αυτό που γίνεται τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το μόνο είναι το σχέδιο εκποίησης της Ανατολικής Γερμανίας μετά την πτώση του τείχους το 1991, το περίφημο σχέδιο Τρόικα, και νομίζω ότι σε αυτό το σχέδιο είναι βασισμένο και το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας της Ελλάδας. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι εδώ δεν έχουμε επενδύσεις. Κάποιοι μας λένε ότι δεν θέλετε επενδύσεις, δεν θέλετε νέες θέσεις εργασίας. Στη στρατηγική και στην πορεία των ιδιωτικοποίησεων του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχουμε ένα σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων στην πατρίδα μας. Έχουμε ένα σχέδιο αλλαγής τίτλων ιδιοκτησίας έναντι ευτελών τιμημάτων στις περισσότερες των περιπτώσεων. Με αυτή την έννοια θέλω να επισημάνω ότι για μας η αλλαγή που θα έλθει το βράδυ της 25ης του Γενάρη, η κατάργηση από τον ελληνικό λαό του μνημονίου με την ψήφο του, στην πραγματικότητα θα σημάνει τέλος αυτής της καταστροφικής πορείας. Τέλος της καταστροφικής πορείας της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή της πορείας που οδηγεί το λαό μας σε ανθρωπιστική κρίση, και τέλος στα σχέδια εκποίησης της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Θα ήθελα να σας υποσχεθώ ότι θα απενταχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ οι δημόσιες εκτάσεις, τα κτίρια που έχουν μπει εδώ από την περιοχή σας, από τον Άφλιο. Δεν μπορώ όμως να το κάνω για έναν λόγο, διότι δεν θα υπάρχει ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα εργαλείο για την εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Είναι ένα εκτροφείο σκανδάλων όλα αυτά τα χρόνια και το ΤΑΙΠΕΔ με την εντολή του λαού μας θα καταργηθεί. Η δημόσια περιουσία της πατρίδας μας θα αξιοποιηθεί για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου και θα ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Και ένα τελευταίο. Είμαι πολύ σωστά ένας φίλος εκπρόσωπος αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος δημοτικής κίνησης που προέρχεται και από τα κινήματα της ριζοσπαστικής οικολογίας, αν δεν κάνω λάθος. Μίλησε για την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Το έχουμε ξεχάσει αυτό τα τελευταία χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη χωρίς κοινωνικό πρόσημο, αλλά και χωρίς καμία έγνοια για το περιβάλλον, ήταν αυτή που μας οδήγησε στην κρίση το 2009. Εμείς δεν επιδιώκουμε την επιστροφή στο 2009. Εμείς ερχόμαστε εδώ για να τα αλλάξουμε όλα. Να αλλάξουμε όλα αυτά που μας οδήγησαν στο 2009. Θέλουμε λοιπόν να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αυτή να έχει κοινωνικό πρόσημο, κοινωνική ανταποδοτικότητα και περιβαλλοντικό πρόσημο, αειφορία. Με σεβασμό στο περιβάλλον
με σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας πρέπει να σχεδιάσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και μια ανάπτυξη όπου το παραγόμενο προϊόν θα μοιράζεται δίκαια στον ελληνικό λαό, δίκαια στην κοινωνία. Αυτές είναι οι βασικές μας αρχές, αυτό είναι το σχέδιό μας. Για να το υλοποιήσουμε θα χρειαστεί να συγκρουστούμε και θα συγκρουστούμε με οργανωμένα συμφέροντα. Η μόνη μας δύναμη είσαστε εσείς. Η μόνη μας δύναμη είναι ο πόθος του ελληνικού λαού για μια μεγάλη αλλαγή και οι αγώνες, οι αντιστάσεις, οι διεκδικήσεις. Εσείς είστε σφυριλατημένοι σε τέτοιες αντιστάσεις και διεκδικήσεις. Θα σας χρειαστούμε όμως ιδιαίτερα μετά τις 25 του Γενάρη και είμαι βέβαιος ότι θα σας έχουμε δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο έργο.